Τον κώδωνα του κινδύνου στους εργοδότες κρούν τα μέλη του εργατικού κέντρου Ρεθύμνου, αφού από μέρα σε μέρα θα ενταθούν οι έλεγχοι στην αγορά εργασίας με τη συμβολή κλιμακίων από την Αθήνα. Καθημερινά φτάνουν καταγγελίες για αδήλωτη και απλήρωτη εργασία και σωρίας παρατυπιών που θα σημάνουν πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση. Καταγγελίες έρχονται καθημερινά στα αυτιά μας. Εμείς κάνουμε ό,τι ανθρωπίνως δυνατόν για να κάνουμε ελέγχους. Επίσης κάθε καλοκαίρι κατεβαίνουν ειδικοί επιθεωρητές από την Αθήνα. Καθυστέρηση πληρωμών είτε για ανασφάλιστη εργασία. Αυτό που παλεύουμε εμείς είναι να μπορέσουμε όλα αυτά να τα πατάξουμε. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρεθύμνου, Κώστας Νικολιδάκης, υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να λειτουργήσει και στο Ρέθινο Γραφείο Τεχνικών Ελέγχων στην αγορά εργασίας, τονίζοντας την αξία της ανθρώπινης ζωής μπροστά στο όποιο κόστος ίδρυσης της υπηρεσίας και στο Ρέθυμνο. Επί του παρόντος, οι τεχνικοί έλεγχοι γίνονται από το αντίστοιχο γραφείο στα Χανιά, χωρίς την κάλυψη που θα έπρεπε να υφίσταται στο νομό. Ζητάμε και την δημιουργία τεχνικού τμήματος εδώ στο νομό μας, γιατί κάθε χρόνο τα εργατικά ατυχήματα είναι αρκετά, έως πολλά θα έλεγα, και το κόστος που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια στελέχωση δεν μπορεί σε τίποτα να μετρηθεί με την ανθρώπινη ζωή. Όσο για τη διαμάχη του Εργατικού Κέντρου με την Ομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ για τη στελέχωση της τοπικής επιθεώρησης εργασίας, θεωρείται σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου Γιώργο Λιολάκη λήξασα, εφόσον έχουν ληφθεί διαβεβαιώσεις ότι θα ενισχυθεί σύντομα με προσωπικό. Πάει για το τιμά μας τα τελευταία 25 χρόνια για στελέχωση της επιθεώρησης εργασίας και των ελεγκτικών μηχανισμών γενικότερα στο Ρεθύμνο. Από τη στιγμή που μας υποσχέθηκαν ότι θα συμβεί, έμεινε εκεί το θέμα.